Πλούσιο θέαμα, σαρπέντς και ανατροπές προσφέρουν οι ως τώρα αναμετρήσεις του Τρικάλου με τον Κόρυβο που θα έρθουν αντιμέτωπο του Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 5 στο κλειστό της Αμαλιάδας. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου το μάτς είχε συγκινήσει με την τοπική ομάδα να κάνει την αντίσταση του Κόρυβου μέσα από δύο παρατάσεις με σκορ 102-93. Οι δύο ομάδες εκ των εκπροσώπων της ελληνικής περιφέρειας στην Basket League Scratch έχουν δημιουργήσει μια μικρή παράδοση αγώνων με ανάλογη εξέλιξη αφού κλειστά ήταν και τα παιχνίδια τους στην περίοδο 2012-2013 για την Α2 κατηγορία. Τα Τρίκαλα BC Άρες είχαν νικήσει εντός έδρας με 90-81, το σκορ ήταν Παπαχρήστος 17 πόντι, 12 rebound, Καρίδας 26 και ο Κόρυβος στη δική του έδρα με 58-50, όπου Τόμιτς 17 και ο Κατσαρές 15 πέτυχαν τους πόντους. Σίγουρα ένα παιχνίδι με πάρα πολύ άγχος, πολύ πίεση και για τις δύο ομάδες. Είναι μια ομάδα η οποία και στην άμυνα είναι πολύ καλή και ομαδική είναι και νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε φέτος ότι το πρωτάθλημα έχει πάρα πολλές καλές ομάδες, πολύ ανταγωνιστικές και δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι όποιον και να παίζεις, οποιοδήποτε και να παίζεις. Ιδιαίτερο θα είναι το σαββατοκύριακο παιχνίδι για τον Steve Panos, όπου θα είναι το εκατοστό του στην Basket League, ενώ έκανε τυπούτο στις 20 Νοεμβρίου 2010 στο παιχνίδι Ηρακλής Κολοσσός και αρκέστηκε σε ένα rebound και δύο λάθη σε μια σχεδόν τρίλεπτη συμμετοχή. Έκτοτε σε άλλη μια σεζόν στην ομάδα της Ρόδου, τη σεζόν 2012-13 στην Καβάλα και τα τελευταία δύο σχεδόν χρόνια είναι κάτι που στρικάουν. Με 6 πόντους ο Justin Ingram θα ξεπεράσει τον εδώ και μήνες από όντα Χρήστο Τελιγιάννη στη λίστα των πρώτων σκόρων στην ιστορία της ομάδας και ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση. Ο Αμερικανός έχει 167 και ο Έλληνας σέντερ 172. Με 2 πόντους ο Brian Tracy θα φτάσει στους 100.